και το εμπάργκο για τον Γιώργο έλαβε τέλος. Την προηγούμενη Κυριακή δεν με αφήσα να κάνω παράπονα, αλλά ετούτη όσα του σούρνη σκούπα θα του σούρω. Βρε, δεν κάνει τίποτα, σας λέω. Εγώ δεν παντρεύτηκα άντρα. Το Μαχαραγιά και το Σουλτάνο έχω παντρευτεί. Όλα στο χέρι. Α, δεν αντέχω άλλο. Θα γυρίσω στην πατρίδα μου στις Φιλιππίνες. Θέλετε να δείτε κι εσείς πώς θα μπορούσε να μεταμορφωθεί αυτό το υπέροχο αλλά παλιό κομωδίνο με τα Velvet Majestic Paints? Κι εγώ την ίδια περιέργεια έχω. Το πώς ήταν, το είδατε. Και πολύ χειρότερα, μη σας πω. Πολύ με κούρασε. Τρίψε αυτό το πράγμα. Πρώτα απ' όλα, διόρθωσα όλες τις ατέλειες. Στη συνέχεια, εκτύπωσα δύο υπέροχες παραστάσεις. Μία είναι, την έβγαλα καθρέφτη από τη μία και από την άλλη πλευρά και θα έρθω να καλύψω την πόρτα από το κομωδίνο μου. Τα ποδαρικά, τα πλαϊνά, θα γίνουν με χρώμα και aging effect από τα Majestic. Του τέστιν θα έχουν μία έτσι λίγο σαγραία, αγριεμένη, μία παλαιωμένη εμφάνιση. Και στο επάνω μέρος, πάλι σκέφτηκα να κάνω decoupage έναν κίωνα στο επάνω μέρος. Αυτό αρχικό είναι το σχέδιό μου. Τώρα πώς θα προχωρήσει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Δεν ξέρω πώς θα πάει. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Θα κάνω ντεκουπάζ πρώτα απ' όλα στην πόρτα. Όχι. Θα ξεκινήσω πρώτα απ' όλα βάφοντάς το με χρώμα κυμολίας. Με τι άλλο? Με Majestic φυσικά. Αρχικά θα ανακατέψω Pure White από τα Majestic με όλοι επίσης από τα Majestic αρκετό όλοι θα βάλω. Θα κάνω μίξη αυτού του χρώματος, θα μου δώσει ένα πολύ ανοιχτό πρασινάκι. Αυτή θα είναι η βάση μου πάνω στην οποία θα δουλέψω. Θα πάρω το υπέροχο πινελάκι μου και θα ξεκινήσω λοιπόν. Στις πόρτες δεν θα δώσω ιδιαίτερη σημασία γιατί θα έρθουμε και θα κάνουμε τον ντεκουπάζ, οπότε δεν με πειράζει. Απλά μία βάση θα περάσω. Με ρωτάτε διαρκώς τι χρώμα να χρησιμοποιήσετε για τα έπιπλά σας. Το ξέρετε πολύ καλά, παρόλο που έχω δώσει συνταγή για χρώμα κυμολίας, το έχω πει, θα το πω και θα το ξαναπώ, για τα έπιπλά σας θα διαλέγετε το καλύτερο. Και για μένα, κορυφαία χρώματα, τουλάχιστον στην Ελλάδα, συναγωνίζονται άνετα και του εξωτερικού, είναι τα Majestic. Δεν είναι ακριβώς χρώμα κυμολίας. Είναι μία μίξη ρητινών χρώματος και αυτή είναι που κάνει και τη διαφορά σε αυτά τα χρώματα. Δεν είναι τα αμιγώς χρώματα κυμολίας. Γι' αυτό και διαφέρουν από όλα τα υπόλοιπα χρώματα κυμολίας που κυκλοφορούν στην αγορά. Θα βρείτε πολλά και με καλυπτικότητα και απ' όλα. Δεν θα βρείτε αυτή την ποιότητα όμως νομίζω πουθενά άλλο. Γι' αυτό και είναι πατενταρισμένα ως Velvet. Δεν υπάρχει άλλο χρώμα το οποίο να μπορεί να συναγωνιστεί αυτό τον τίτλο. Και είναι απίστευτα ωραία.
Έβαψα λοιπόν με το υπέροχο χρωματάκι που ανακάτεψα το olive και το pure white και μου βγάλε ένα υπέροχο, μια υπέροχη απόχρωση. Και τώρα ήρθε η σειρά του ντεκουπάζ. Είχα πει ότι θα κάνω δύο φωτοτυπίες. Βρήκαμε κίονες, πολύ ωραίο. Οπότε λοιπόν εκτύπωσα, παλαίωσα όπως σας έμαθα το χαρτί μου και τώρα θα προχωρήσω στο ντεκουπάζ. Λοιπόν, θα περάσω την κόλλα μου. Θα το βρέξω λίγο όπως έχουμε πει. Ξέχασα να πάρω τη ζελατίνη μου, εσείς να μην την ξεχάσετε όμως την επόμενη φορά που θα πρέπει να κολλήσετε. Τέλειωσα με το ένα φύλλο, θα προχωρήσω και στο άλλο. Η πρόσωψη έγινε κάτι παραπάνω από όμορφη. Ελπίζω να αρέσει και σε εσάς. Βέβαια δεν έχουμε τελειώσει ακόμα, αλλά όμως είναι ένα καλό βήμα για να καταλάβετε τι έχει να εκδηλωθεί. Σειρά έχει το επάνω μέρος. Έχω τελειώσει τον ντεκουπάζ και θα προχωρήσω πάντα βερνίκι για να προστατεύσω την επιφάνειά μου. Το υπέροχο matte βερνίκι από τα Majestic. Πάντα μ' αρέσει το matte, μ' αρέσουν τα γυαλιστερά βερνίκια. Εσείς βέβαια μπορείτε να διαλέξετε το gloss, το οποίο θα σας δώσει ένα απίστευτα γυαλιστερό αποτέλεσμα για όσες αγαπάτε τα πολύ γυαλιστερά. Εμένα μ' αρέσουν πιο πολύ τα matte βερνίκια. Το ίδιο θα κάνω και στο μπροστινό μέρος από το κομοδίνο. Θα περάσω με το βερνίκι για να μην έχω πρόβλημα σε οποιαδήποτε ενέργεια προβώ ώστε να το βάψω, να το φτιάξω, οτιδήποτε κάνω. Η επιφάνειά μου τώρα είναι έτοιμη να υποστεί οποιαδήποτε επεξεργασία. Όσο περιμένω να στεγνώσω το βερνίκι μου, θα έρθω ξανά με το olive, χωρίς να το έχω αυτή τη στιγμή αναμίξει με το pure white. Θα το αναμίξω όμως με aging effect. Και θα έρθω τα μποναριστά να καλύψω την επιφάνεια από τα πλαϊνά του κομοδίνου. Ό,τι ελάττωμα υπάρχει θα το καλύψει, οπότε λοιπόν δεν ανησυχώ για τυχόν ελαττώματα της επιφάνειας του κομοδίνου. Θα βάλω το aging effect, θα ανακατέψω. Και αυτό θα μου δώσει τώρα την πολυτέλεια μιας έντονης παρουσίας του χρώματος, πιο αγριοπής θα έλεγα. Έρχομαι τα μποναριστά, κυρίως επιμένω στα σημεία που έχω και το πιο πολύ πρόβλημα. Δεν θέλω να καλύψω τελείως το από κάτω χρώμα μόνος.
και στη συνέχεια θα αναμίξω το Modern Base επίσης με το Aging Effect. Με την ίδια τεχνική θα προχωρήσω και λίγο στα ποδαρικά μου για να φυσικά να τα εντάξω στο στυλ το οποίο θα ακολουθήσει και στο πάνω μέρος. Στο επάνω μέρος, αν και έχω έρθει λίγο με το πράσινο και έχω επέμβει, θα έρθω λίγο με το στόκο μου και θα φτιάξω ένα άλλο επίπεδο, γιατί θέλω να φαίνεται σαν να είναι πραγματικά κίονες πραγματική. Όπως βλέπετε, έβαψα και το υπόλοιπο, το στόκο μου με πράσινο, ελαφρά βέβαια, για να δέσω με το υπόλοιπο σύνολο. Θα τρίψω ελαφρά με ένα γυαλόχαρτο και θα δω πώς θα συνεχίσω. Το επάνω μέρος σχεδόν το έχω ολοκληρώσει, θα έρθω όμως με το tint από τα Majestic. Θα ψεκάσω ελαφρά και φυσικά με λίγο νεράκι, για να το βοηθήσω να απλώσει. Θα του δώσω την εμφάνιση που θέλω, την παλαιωμένη δηλαδή, αυτή η εμφάνιση που επιθυμώ. Τέλεια! Έχω τελειώσει με το πάνω μέρος, δεν θα ασχοληθώ άλλο. Μόνο εάν θα όταν μάλλον θα περάσω κάποια πατίνα. Μόνο τότε. Στα πλαϊνά θα έρθω και θα κάνω stencil. Ένα πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω ότι είναι και ανάλογο της θεματολογίας που έχω διαλέξει. Μισό λεπτάκι. Να δούμε λίγο και στο κέντρο βέβαια. Και θα έρθω με το μείγμα που σας έχω μάθει να φτιάχνετε από το βερνίκι της Αναστασίας και το Gold Shine, θα έρθω και θα φτιάξω αυτό το υπέροχο στένθα. Πολύ αμερικάνικα το είπα, ρε παιδί μου. Και κοιτάξτε πόσο τέλεια αποτύπωση έχει αυτό το stencil. Και θα έρθω με ένα πινέλο
με το ίδιο Gold Shine και βερνίκι από τα Majestic. Το έχω ήδη έτοιμο το χρυσό μου. Θα έρθω και θα χρυσώσω την περίμετρο από το κομμωδίνο μου. Το χρώμα το οποίο έχει καταλήξει μετά το ταμπονάρισμα με την aging effect είναι απίστευτο. Το ίδιο μπορείτε να ακολουθήσετε όταν θέλετε να κάνετε κάτι σε ουρανό με γαλάζια χρώματα φυσικά. Θα βγει απίστευτα ωραίο. Το πράσινο με το χρυσό έχει εκπληκτική. Ταιριάζει απίστευτα και κοιτάξτε το πλαϊνό του. Νομίζω ότι έχει απίστευτη, έχει απίστευτες υφές καταρχήν. Με το ίδιο μείγμα θα έρθω και θα κάνω λίγο εδώ τα ποδαράκια. Όχι όλο. Και στη συνέχεια, αφού έχω ταμπονάρει πάρα πολύ καλά το πινελάκι μου, να μην έχει πάρα πολύ χρυσό, θα έρθω και επάνω στον στόχο θα αρχίσουν να μένουν ψήγματα από το χρυσό που έχει πάνω το πινέλι μου. Πολύ καλά στεγνωμένο το πινέλι όμως, έτσι. Κοιτάξτε, ίσα που φαίνεται. Δηλαδή, έχει πάρει μία λάμψη. Έχω σχεδόν ολοκληρώσει. Έχω λίγο να επέμβω στην μπροστινή μου πλευρά. Δεν θα επέμβω πολύ γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η παράσταση. Και νομίζω ότι έχω ολοκληρώσει αυτό το υπέροχο κομμωδίνο. Και θα έρθω με το πινελάκι μου και θα φτιάξω ορισμένες χρυσές λεπτομέρειες στους κιονές μου. Το υπέροχό μου κομμωδίνο έφτασε στο τέλος του. Έγινε εκπληκτικό. Ελπίζω να σας άρεσε και να σας οδηγήσει και εσάς σε νέους δρόμους δημιουργίας. Αλλά ό,τι και αν γίνεται, η ζωή είναι όμορφη. Γι' αυτό να μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Φιλιά πολλά!